Κύριε συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε σήμερα στο τελευταίο μάθημα της ακαδημαϊκής σεζόν. Θα επανέλθουμε την τέλη του Οκτώβρη πάλι. Και έχουμε ένα εξαναγωγής μάθημα την Τετάρτη, αλλά και τέτοιους λόγους έπρεπε να τα πέφτε σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον Νικόλα Μαρτέου, ο οποίος είναι εξειδικευόμενος επαρχής ακτινολογίας στην κλινική ακτινολογία στο ΚΕΠΑ. Με αρκετά μεγάλη εμπειρία στις παθήσεις και στην αντιμετώπιση των παθήσεων του βίου πολιτισμού. Και θα μας δείξει τι μπορεί να κάνει η ακτινολογία και η εντοπική ακτινολογία αφού γίνει η σωστή διάγνωση με υπερεπιμανική συνήθως στο θεραπευτικό κομμάτι με απλές, σε εισαγωγικά εύκολες, πολλές φορές φαίνονται εύκολες, αλλά δεν είναι, παρεμβατικές διαδρομικές πράξεις για την θεραπευτική αποκατάσταση διαφόρων προβλημάτων στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και έχετε το λόγο της μας. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και τον καθηγητή τον κύριο Πασόπουλο και τον καθηγητή τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι μεγάλη μου χαρά να παρουσιάσω το τελευταίο μάθημα για αυτή τη σεζόν σε αυτή τη σειρά των μαθημάτων, των εκπαιδευτικών μαθημάτων του τμήματος της κλινικής ακτινολογίας. Και όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, το σημερινό μας μάθημα έχει να κάνει με τις διαδερμικές θεραπευτικές πράξεις στο βιοσκελετικό σύστημα. Είναι ένας τομέας ο οποίος είναι σχετικά πρόσφατος. Έχει τα τελευταία χρόνια που έχει αρχίσει να βρίσκει άνθηση. Οπότε είναι αναμενόμενο ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι και άγνωστος. Το εύρος των επεμβάσεων μπορεί να αφορά από απλές εγχύσεις στο βιοσκελετικό σύστημα μέχρι και πιο σύνθετες επεμβάσεις όπως σπονδυλοπλαστικές ή ακόμη και διαδρομικές σπονδυλοδεσίες. Εμείς βέβαια στο σημερινό μάθημα θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε λίγο στα πιο βασικά και ίσως στα πιο καθημερινά. Έτσι λοιπόν στην αρχή θα μιλήσουμε για τις εγχύσεις του μυοσκελετικού συστήματος οι οποίες μπορούν να γίνουν με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Ενώ στη συνέχεια θα ασχοληθούμε και με τους θερμοκαυτηριασμούς με ραδιοσυχνότητες για την αντιμετώπιση του πόνου. Αρχικά, λοιπόν, το μυοσκελετικό σύστημα, όπως μπορείτε να γνωρίζετε, έχει μια πληθώρα παθήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν από αρθριτικές αλλοιώσεις και τενοντοπάθειες μέχρι και πιο σύνθετες, και πιο σύνθετα προβλήματα. Οι εγχύσεις στο μυοσκελετικό σύστημα μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να θεραπεύσουν τόσο τον πόνο όσο και την ίδια την πάθηση. Ξεκινώντας λοιπόν με το κομμάτι της με την ομική ζώνη, εδώ βλέπουμε ότι η ομική ζώνη λόγω της αποτελεί μια σύνθετη άρθρωση, οπότε κατ' επέκταση μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε και διάφορες τεχνικές. Έτσι λοιπόν, από την ακρομιοκλειδική άρθρωση, όπου μπορούμε να κάνουμε μια ενταρπική έγχυση κορτικοστεροειδών σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν άλογο στην περιοχή, ώστε να μειώσουμε τον πόνο της ακρομιοκλειδικής άρθρωσης, μπορούμε να κάνουμε ενταρπική έγχυση κορτικοστεροειδών ή αλουρονικού οξέως μέσα στην γλινοβραχιόνιο άρθρωση, ενώ πέριξ στενόντων μπορούμε να κάνουμε στην μακρά κεφάλι του κεφάλου βραχιονίμιος εγχύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της στενοντοπάθειας. Ενώ η πιο συχνή από τις περιπτώσεις έγχυσης εν ολόγω περιοχή είναι αυτή στον υπακρομιακό αιωρογόνο θύλακα. Αυτή λοιπόν, και με αυτό θα ξεκινήσουμε, είναι η συχνότερη έγχυση στην οποία καλούμαστε να διενεργήσουμε, σε ασθενείς οι οποίοι υπάρχουν από υπακρομιακή φυλακίπηδα, μια
μια πάθηση η οποία σχετίζεται κυρίως με υπερβολική χρήση του άνω-άκρου σε θέσεις πάνω από το επίπεδο της κεφαλής, ενώ μπορεί επίσης να σχετίζεται με ανατομικές παραλλαγές της ακρομικλητικής άρθρωσης που μπορεί να δημιουργούν προστριβή του οργόνου φύλακα και διαταραχές των σκοφαίων όπως η τενοντοπάθεια ή η ρήξη, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συνεπάρχει και φλεγμονώδης αυθρίτιδα. Η συντηρητική θεραπεία έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και συχνά αποτελεί και την θεραπεία εκλογής. Ωστόσο, μόνο η ανάπαυση ή τα μη στεροδιέτη φλεγμονώδη και η φυσικοθεραπεία μπορεί είτε να μην καταφέρουν να βελτιώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό το αποτέλεσμα ή μπορεί να χρειαστεί μια επιπλέον έχηση κορτικοστεροειδών και αεροπόμενη μακράθια βραχία δράσης αναλυσίας, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της φυσιοθεραπείας. Αυτό γίνεται γιατί οι ασθενείς, η έγχυση αυτή μου βοηθάει πάρα πολύ στο να υφεθεί το έντονο άλγος, οπότε επιτρέπει και στον φυσικοθεραπευτή να κάνει τις απαραίτητες ασκήσεις χωρίς να πονάει πολύ ο ασθενής μας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι τόσο η τυφλή έγχυση, η οποία έχει μια ακρίβεια που κυμαίνεται σύμφωνα με την πληροφορία από 60 έως 100%, ενώ η περιγραφικά καθοδηγούμενη έγχυση έχει μια απόλυτη ακρίβεια στο 100% και στερείται της επιπλοκής, μιας σημαντικής επιπλοκής που είναι η ρήξη κάποιου τένοντα λόγω ενδαρθρικής ενδοτενότητας, έγχυσης κορτικοστεροειδούς. Έτσι λοιπόν, τοποθετούμε τον ασθενή σε καθιστή συνήθως θέση και με τη χρήση του υπερήχου απεικονίζουμε τον οργόνο φύλακα, ο οποίος φαίνεται να είναι παχυμένος και να περιέχει πλεονάζον υγρό ή υγρό συνήθως, και μια μικρή ποσότητα υγρού μπορεί να μας υποψιάσει για οργόνο φυλακίδα. Κατόπιν τοποθετούμε, όπως βλέπετε σε αυτή την εικόνα, τη βελόνα in plane, δηλαδή παράλληλα με την δέσμη των υπερήχων, και ώστε να απεικονίζουμε καθόλου στο μήκος μέχρι να εισέλθει μέσα στον οργόνο φύλακα. Και σε αυτές τις εικόνες λοιπόν εδώ από υπερήχους βλέπουμε ότι αυτός είναι από κάτω προβάλλει ο τένοντας, ενώ από πάνω βλέπουμε τον οργόνο φύλακα, ο οποίος είναι παχυμένος με το υγρό και τη βελόνα, η οποία εισέρχεται μέσα στην περιοχή στόχο. Η τεχνική αυτή θα πρέπει να είναι άσυπτη και αφού επιτύχουμε το ικανοποιητικό αποτέλεσμα με το να εισάγουμε τη βελόνα στο σημείο που επιθυμούμε, εγχύουμε διάλειμμα 5 ml, το οποίο περιέχει μακράς και βραχίας δράσης αναλγησία και κορτικοστεροειδές. Στη συνέχεια, με κάποιες απλές κινήσεις, στροφικές κινήσεις του ώμου, επιτρέπουμε να διαχειριστεί το φάρμακο σε όλο το θύλακα και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τόσο άμεσα όσο και μέσα στις επόμενες από μισή μέχρι μία ώρα. Υπάρχει μια πιθανότητα ο ασθενής γύρω στις 8 ώρες μετά την έγχυση να εμφανίσει ένα επεισόδιο έντονο άλλου, στο οποίο όμως υφίεται μόνο περίπου μετά από μισή ώρα. Παρόμοια έγχυση μπορούμε να δημιουργήσουμε και στον οργόνο φύλακα του μείζωνος προχαντήρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, τοποθετούμε τον ασθενή σε πλάγια κατακεκλημένη θέση και χρησιμοποιούμε τον υπέρηχο. Μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί μια κόνβεξ κεφαλή λόγω σωματότυπου να μην μπορούμε να έχουμε καλή απεικόνιση των εντοβάθμων μόνο που μπορεί να βρίσκεται ο οργόνος φύλακας. Εκεί, λοιπόν, όπως βλέπουμε και στον υπέρηχο εδώ, απεικονίζεται η περιοχή με το υγρό πλησίων του μείζωνος τροχαντήρα και εισάγουμε μία βελόνα συνήθως 22-25 g και κατά προτίμηση με μεγάλο μήκος για να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να παρακεντήσουμε ακόμη και ασθενείς με μεγάλο BMI. Τα αποτελέσματα και εδώ είναι πάρα πολύ καλά, με τον ασθενή να παρατηρεί άμεση βελτίωση από τις πρώτες και όλες φορές. Μια άλλη πάθηση, η οποία σχετίζεται με πολύ δυνατό και χρόνιο άλογος της ομικής ζώνης, είναι η ασβεστοποιώς των οντοπάθεια των στροφέων,
Πρόκειται για την αναπόθεση κρυστάλλων υδροξιαπατήτη σε κάποιον από τους παίνοντες. Είναι συχνότερο σε γυναίκες στην 4η-7η δεκαετία της ζωής και συνήθως προσβάλλει τον υπερακάνθιο παίνοντα, ενώ μπορεί να προσβάλλει και πάνω από έναν παίνοντες. Οι ασθενείς συχνά είναι ασυμπτωματικοί, σε ένα περίπου 20%. Στην περίπτωση των συμπτωματικών ασθενών και μόνο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και να βρούμε κάποια λύση για τον ασθενή. Έτσι λοιπόν, η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει από το στόμα τους χορήγηση αναλυτικών και μόνη της είναι σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία, ενώ στη συνέχεια η σωματική θεραπεία με υπερήφους και η τεχνική του μπάρβοτας αποτελούν τις πιο επεμβατικές, ας πούμε, μεθόδους. Τέλος, η πλέον επεμβατική είναι η αρθροσκοπική αφαίρεση των ασβεστομάτων, η οποία ωστόσο δεν έχει δείξει να έχει εμφανώς καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με την τεχνική του μπάρβοτας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες μελέτες, τα αποτελέσματα είναι και ελαφρώς χειρότερα. Έτσι λοιπόν, κατά την υπερυπογραφικά καθοδηγούμενη τεχνική, αναγνωρίζουμε τον τένοντα και την παρουσία του ασβεστώματος μέσα σε αυτόν. Αφού λοιπόν κάνουμε πάρα πολύ καλή αναλυσία καθ' όλη την πορεία της βελόνας που πρόκειται να τοποθετήσουμε και γύρω από την περιοχή του τένοντα, εισάγουμε μια βελόνα 18G, δηλαδή μια χοντρή ροζ βελόνα μέσα στο ασβέστομα και στη συνέχεια με την χρήση βιδωτών συρρήγγων 10 ml, κάνουμε συνεχόμενες εγχύσεις και ταυτόχρονα μια αναρρόφηση για να επιτύχουμε την αναρρόφηση του ασβεστίου μέσα από αυτή τη βλάβη. Εδώ λοιπόν στην αρχή το υγρό μας, το διάλειμμα μας γίνεται, παίρνει αυτό τη γαλακτόχρωη εμφάνιση, ενώ σιγά σιγά το ασβέστιο κατακρημίζεται και φαίνεται όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί πρακτικά μια κάψουλα η οποία αποτελείται από ένα κέλυφος ασβεστίου το οποίο σιγά σιγά θα απορροφηθεί και ο τένοντας θα αρχίσει ήδη αμέσως μετά την αναρρόφησή μας θα αρχίσει να χάνει το ύψος, θα αρχίσει να μειώνεται, δηλαδή να χάνει τη διόγκωσή του. Αυτή είναι μια τεχνική. Η άλλη τεχνική που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι να δημιουργήσουμε πάρα πολλούς τρυπανισμούς στο ασβέστο μας και να το κατακερματίσουμε και αυτό στη σιγά σιγά να αφήσουμε τον οργανισμό να το απορροφήσει. Η συμπτωματική βελτίωση είναι πάρα πολύ άμεση σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί περίπου στις 2 εβδομάδες οι ασθενείς να μας ενοχλήσουν και να μας ενημερώσουν ότι πονούν πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα στην δεύτερη τεχνική, γιατί τμήματα του ασβεστώματος μπορεί να φύγουν μέσα στο φύλακα και να προκαλέσουν πρακτικά θυλακίτιδα. Εκεί λοιπόν μπορούμε να κάνουμε, όπως είπαμε και πριν, μια επιπλέον έγχυση στις 2 εβδομάδες, με την οποία ο ασθενής συνήθως είναι καλυμμένος. Ο επανέλεγχος γίνεται με απλή εκτινογραφία περίπου σε 1 με 2 μήνες, όπου αν δούμε κάποιο υπολοιματικό ασβέστομα στους 2 μήνες, μπορούμε να επαναλάβουμε τη μέθοδο εστιασμένα μόνο σε αυτή την βλάβη. Η συμφυτική θυλακίτιδα της γλινοβραχιώνιας άρθρωσης αποτελεί μια άλλη σημαντική αιτία έντονου πόνου και σημαντικού περιορισμού της κινητικότητας της άρθρωσης. Ο γνωστός παγωμένος ώμος, λοιπόν, είναι συχνά αίτιο ανεπάρκειας των στροφέων κάποιας ρήξης ή κάποιας ανεμποπάθειας, ενώ συχνά συνοδεύει τραύμα στην περιοχή της ζώνης ή και κάποιο προηγούμενο χειρουργείο. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αρτήτιδας της νέκρωσης είναι λίγο πιο σπάνιες, ενώ ακόμη πιο σπάνια είναι η πιθανότητα να σχετίζεται με οστεοαρθρίτιδα. Οι ενεργητικές και παθητικές ασκήσεις γενικά έχουν δείξει ότι βελτιώνουν πάρα πολύ την κινητικότητα της άρθρωσης, ιδίως στα πρώτα στάδια της νόσου, δηλαδή στην οξία και στην ενδιάμεση φάση. Όμως
συχνά συνοδεύεται από πάρα πολύ έντονο άλογος. Μία έγχυση με μεγάλο όγκο υγρών στην πνευμοβραχιώνια άρθρωση μπορεί να βοηθήσει στο να διωγγωθεί, στο να πρακτικά να λυθούν κάποιες από τις συμφύσεις οι οποίες εμποδίζουν την κινητικότητα της άρθρωσης, ενώ παράλληλα προσφέρουν έντονη αναλγησία που έχει ως αποτέλεσμα να βοηθάει πολύ πιο γρήγορη φυσικοθεραπεία και σε φυσικοθεραπεία με πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γιατί ο ασθενής μπορεί ήδη από τις πρώτες και όλες τις φυσικοθεραπείες να κάνει κινήσεις, να επιτρέπει στον φυσικοθεραπευτή να το κάνει κινήσεις που υπό άλλες συνθήκες θα πονούσαν πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν υπάρχει και εδώ η τυφλή έγχυση και η έγχυση με την χρήση με την περιφορική καθοδήγηση. Όπως βλέπετε, η ακρίβειά τους διαφέρει πάρα πολύ. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις εμείς προτιμούμε να κάνουμε, καθώς είναι και πολύ πιο εύκολο για μας, να κάνουμε με οπίστια προσπέλαση έγχυση εντός της άρθρωσης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την κεφαλή του βραχιονίου. Εδώ βλέπουμε την ομογλήμη και αυτός είναι ο επιχείλειος χόνδρος. Έτσι λοιπόν εισάγουμε την βελόνα μας κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στην άρθρωση και εγχύουμε ένα μείγμα κορτιζόνης σε συνδυασμό με φυσιολογικό ορό, ξυλοκαίνη και ροπιπακαίνη, ένα μακρόδραση, δηλαδή αναλγητικό. Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και αν μπορούμε άμεσα μετά την έγχυση να αρχίσουμε τις ασκήσεις της ψυχοθεραπείας, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο όφελος για τους ασθενείς, το οποίο συχνά φανταστείτε ότι οι ασθενείς θα έρθουν στο ιατρείο και δεν θα μπορούν να βγάλουν την μπλούζα τους, ενώ μετά το πέρας της θεραπείας ο ασθενής ήδη είναι αρκετά ανακουφισμένος και μπορεί να κάνει τις βασικές λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται κάποια βοήθεια. Έτσι λοιπόν, πολύ συχνά συστήνουμε στους ασθενείς μας να έχουν κανονίσει ένα ραντεβού, αν γίνεται και μία ώρα μετά την επέμβαση, ενώ εμείς παράλληλα, τελειώνοντας τις ασκήσεις, προσπαθούμε να τους κάνουμε κάποιους χειρισμούς απαγωγής για να μπορέσουμε να σπάσουμε τις πρώτες συμφύσεις. Έτσι, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο της δράσης, κυρίως της ξυλοκαίνης και σε δεύτερο βαθμό των μακράς δράσης των αναλγητικών. Η τενοτιμητρίδα του Ντεκερβέν είναι μια νόσος η οποία σχετίζεται με έντονο άλογος στη βάση του αντίχειρα και πρόκειται για νόσο των εκτινόντων του αρχαίου πρώτου διαμερίσματος της ψυχοκαρπικής άρθρωσης. Η κλινική διάγνωση είναι πάρα πολύ εύκολη, καθώς οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να κάνουν ολένιο κάμψη του καρπού και εμφανίζουν κατά την ολένιο κάμψη έντονο άλογος στο κερκιδικό χείλος του καρπού. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε ασθενείς συνήθως θα πάσχει μάλλον από την τεντενοτήρια του Κερβέν. Είναι συχνό σε νέες μητέρες ή σε ασθενείς που κάνουν ταυτόχρονη λειτουργία σύλληψης και ολένιο κάμψη. Όπως για παράδειγμα σε κάποιους μουσικούς όπως ντάμερς, για παράδειγμα, έχουν παρατηρήσει να έρχονται με τέτοια συμπτώματα. Ο υπέρηχος θα μας βοηθήσει στο να επιβεβαιώσουμε τα κλινικά μας ευρήματα, οπότε θα παρατηρήσουμε μια πάχυση των τενόντων με παράλληλη παρουσία υγρού πέριξ τένοντα, ενώ συχνά μπορεί να εμφανίζεται και υπερεμία, κάτι το οποίο δεν θα περιμέναμε να το δούμε σε ένα φυσιολογικό τένοντα. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία, εννοείται μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση των δύο άνω άκρων για να επιβεβαιώσουμε την διάγνωση. Σε περίπτωση που οι συντηρητικές θεραπείες όπως η ανάπαυση, η παγωθεραπεία, το αμύστερο διέτη πνευμονώδη και η περίδες και η φυσικοθεραπεία αποτύχουν, έχουμε την επόμενη επιλογή της έγχυσης, τόσο με τυφλή μέθοδο, η οποία έχει συμπαθητικά αποτελέσματα όσον αφορά την ακρίβεια, όσο και την υπερηχογραφία καθοδηγούμενη έγχυση. Στην δεύτερη περίπτωση πάλι, γλιτώνουμε από κάποιες επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν, που συνήθως σχετίζονται είτε με έγχυση κορτικοστεροειδούς μέσω στους στένοντες, είτε με έγχυση στο υποδόλιο λίπος, που μπορεί να προκαλέσει ατροφία του λίπους, κάτι το οποίο είναι ένα κακό αισθητικό αποτέλεσμα,
που μπορεί να περάσει, να χρειάζεται να περάσει πάνω από 2 μήνες. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε τους 2 τένοντες σε μια εγκάρσια τομή, με τη βελόνα να έρχεται παράλληλα με τη δέσμη του οίκου, των περίχων. Εισερχόμαστε λοιπόν μέσα στην περιοχή, παρατηρείται το υγρό, και κάνουμε έγχυση του μείγματος που είδαμε προηγουμένως. Ένα άλλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης, και ειδικά χρησιμοποιώντας ένα καλό μηχάνημα υπερήφων, μπορούμε να δούμε και κάποια διαφραγμάτια να σχηματίζονται, τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε μικρούς σχεδισμούς στις βελόνες και να τα κόψουμε ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το φάρμακο καλύτερα σε όλο το, γύρω από όλο τον, τον τένο. Άλλες περιπτώσεις των εντοπαθειών που μπορούμε να κάνουμε κάποιες εγχύσεις είναι, όπως είπα και πριν, γύρω από την τένοντα της μακράς κεφάλης του κραχιονίου μειός, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, σε περιπτώσεις άλλους της αεραγωνοκτημίας θυμίας, στον επιγονατιδικό και στον τένοντα του τετρακεφάλου, αλλά και στους τένοντες υποδοκνημικής άπτωσης, όπως κυρίως κνημαίος, περονιαίος και στον αχίλιο τένοντα. Η εφαρμογή, τώρα στην η εφαρμογή των τεχνικών μας στην έξωπη κονδυλίδα, όπως θα δείτε και παρακάτω, δεν έχει να κάνει μόνο με έγχυση, έχει να κάνει με κάποιες διαφορετικές μεθόδους. Η έξωπη κονδυλίδα αφορά στους τένοντες, αφορά σε μικρορήξεις στους τένοντες που συνθέτουν τον κοινό εκτείνον αντένοντα του καρπού. Και συνήθως προσβάλλουμε, παρατηρείται στον βραχή κερκυδικό. Εδώ λοιπόν η πρώτη θεραπεία είναι η ανάπαυση, τα μυστερα ιδιαίτερα πλεμονώδη, η χρήση κάποιου πιεστικού επιδέσμου ακριβώς στην περιοχή της έξω του κονδύλου και η φυσικοθεραπεία. Ενώ η έγχυση κορτικοστεροειδών μπορεί να βοηθήσει όταν χρειάζεται, όμως όταν όλα αυτά αποτυγχάνουν και η κατάσταση χρονίζει, τότε θεραπεία μπορεί να προσφέρει η επιτεχνική του dry needling. Τι είναι λοιπόν αυτή η τεχνική? Αφού έχουμε λοιπόν κάνει πρώτα απ' όλα διαγνωστικό υπέρηχο και έχουμε δει κάποιες περιοχές υπόγειες στην περιοχή της κατάπτυσης του τένοντα των εξωτικών δηλώ, όπως αυτή, ή κάποιες περιοχές μικροασβεστώσεων, τοποθετούμε το χέρι του ασθενή σε ήπια κάμψη, και στη συνέχεια εφαρμόζουμε πάρα πολύ καλή αναλυσία, γιατί η τεχνική αυτή, όπως μπορείτε να φανταστείτε, θα πονέσει. Ακόμη, κάνουμε πολλαπλούς τρυπανισμούς στην περιοχή της κατάρτισης του τένοντα και κυρίως στοχεύουμε σε περιοχές που βλέπουμε υπόγειες, που σημαίνει ότι είναι οι περιοχές των ρήξεων ή και στις ασβεστώσεις. Οι ασθενείς αυτοί συνήθως εμφανίζουν πόνο για τις επόμενες 2 εβδομάδες, ο οποίος κάποιες φορές μπορεί να είναι και επιδεινούμενος. Η λογική της τεχνικής έχει να κάνει με τη δημιουργία μικροαιμορραγίας μέσα στον τένοντα, η οποία μικροαιμορραγία θα προκαλέσει την έκκληση των δενοσυλλαβητών της φλεγμονής. Οπότε, πρακτικά, στην προσπάθεια επούλωσης της αιμορραγίας, γίνεται και επούλωση των περιοχών χρόνιας ρήξης, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα μένανε σταθερές και δεν θα βελτιώνονταν. Σε κάποιες ασθενείς που εμφανίζονται πάρα πολύ πόνο, μπορούμε να συνεχίσουμε να λεπτώσουμε την επέμβαση με μια έγχυση κορτικοστεροειδούς και αναλυσίας και πέριξ του τένοντα. Υπάρχει ένα conflict γύρω από το αν πρέπει να γίνεται αυτή η έγχυση, γιατί ακριβώς τα κορτικοστεροειδή θεωρούν κάποιοι συγγραφείς ότι θα μειώσουν την αναπλεγμονώδη διαδίδραση που θέλουμε να επιτύχουμε. Ωστόσο, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πιστεύουν ότι πιο πολύ όφελος είναι για τον ασθενή, γιατί του μειώνει τον πόνο, παρά να μειώσει την ίδια την φλεγμονώδη αντίδραση. Παρ' όλα αυτά, μετά από περίπου 1 μήνα, οι περισσότεροι ασθενείς θα εμφανίσουν σημαντική βελτίωση έως και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων. Σε κάποιους λίγους ασθενείς μπορεί να χρειαστεί επανάληψη του dry needling, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το να γίνει κάκος στην περιοχή. Την ίδια τεχνική μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην πελματιαία από νευροσίτιδα. Αυτή συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς με ρευματολογικό υπόβαθρο ή σε παχύσαρκους ασθενείς,
και συχνά έχει συσχετιστεί με τη χρήση ακατάλληλων υποδημάτων. Στο μαγνητικό τομογράφο, λοιπόν, μπορούμε εύκολα να την διαγνώσουμε, καθώς βλέπουμε ότι η πελματιά από νεύρωση είναι παχυμένη με παθολογικό σήμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε την παρουσία μιας άκαμφας της πτέρνας στην περιοχή. Ενώ πάλι με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε σημαντική πάχυνση, αυτή την απρακτική πάχυνση της πελαματίας από νεύρωση, με περιοχές χαμηλού σήματος μέσα στην πελαματία από νεύρωση. Και εδώ λοιπόν, με πολύ καλή αναλυσία, γιατί το πέλμα πονάει πάρα πολύ, ειδικά με τις πιο χοντρές βελόνες, θα έρθουμε παράλληλα με την πορεία της πελματίας από νεύρωσης και θα τοποθετήσουμε την βελόνα και θα δημιουργήσουμε πολλαπλούς τρυπανισμούς στην περιοχή της κατάψυξης στην πτέρνα. Θα ολοκληρώσουμε και τη διαδικασία με έγχυση πάλι και εδώ κόρτικοστεροειδών στην εντοβάθμη μοίρα της πελματίας από νεύρωσης και στην επιφάνεια της πελματίας από νεύρωσης. Η τερματοπάθεια του αχιλλείου έχει συσχετιστεί κυρίως με υπερβολική χρήση και έντονη αθλητική δραστηριότητα, ενώ συχνά μπορεί να εμφανιστεί και σε ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα, αλλά και σε παχύσαρκους ασθενείς. Συνήθως προσβάλλει την μεσότητα του τένοντα, ο οποίος απεικονίζεται ατρακτοειδής και με έντονη υπερεμία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα φυσιολογικό αχίλιο τένοντα στον υπέρηχο, με τις δεσμίδες του να είναι παράλληλες, όπως φαίνεται εδώ, ενώ αυτός είναι ένας τένοντας με χρόνια τενοντοπάθεια, ατρακτοειδή πάχυνση και έντονη υπερεμία. Η νεοαγγείωση που δημιουργείται προέρχεται από το λιπόδες σώμα του Κέγκερς που βρίσκεται ακριβώς από κάτω και μαζί με τα νεοαγγεία εισέρχονται στον τένοντα και νευρικές απολύξεις, οι οποίες θεωρούμε ότι ευθύνονται για την έντονη αυτή συμπτωματολογία, τη χρόνια συμπτωματολογία του άλογους. Εδώ οι συντηρητικές θεραπείες συχνά δεν έχουν κάποιο σπουδαίο αποτέλεσμα, ειδικά στη χρόνια φάση. Γι' αυτό λοιπόν μια τεχνική που εμείς μπορούμε, με την οποία μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ αυτούς τους ασθενείς, είναι να δημιουργήσουμε έγχυση μεγάλου όγκου υγρού μεταξύ του τένοντα και του λιπόδου σώματος του Κέγκερς. Ο σκοπός είναι πρακτικά με αυτή την υδροδιάταση που θα κάνουμε να γίνει stripping, δηλαδή να γίνει εκκρίζωση των αγγειακών δομών που έχουν εισέλθει μέσα στον τένοντα, ενώ παράλληλα καταστρέφονται και οι νευρικές ίνες που φέρνουν τον πόνο. Έτσι επιτυχάνουμε ταυτόχρονα και την μείωση της νεοαγγείωσης που θα μειώσει και την πνευμονή, αλλά θα επιτύχουμε και την άρση του πόνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν τένοντα με την έντονη υπερεμία πριν την έγχυση, ενώ μετά την έγχυση 20 με 40 ml αυτό έχει να κάνει με το πόσο βλέπουμε ότι αντέχει η περιοχή να πάρει χωρίς να μας δημιουργεί μεγάλη αντίσταση. Στη συνέχεια λοιπόν βλέπουμε τον τένοντα, ο οποίος πλέον έχει πάψει να είναι υπερεμικός, γιατί θεωρούμε ότι έχει γίνει ακριβώς το stripping των αγγείων. Τα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ καλά και οι ασθενείς δεν έχουν πρόβλημα να επανέλθουν εννοείται με κάποια προσοχή τον πρώτο ένα μήνα στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Αφού λοιπόν έχουμε πάρει μια εικόνα γύρω από τις επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στο μυσκελικτικό σύστημα με την βοήθεια και την καθοδήγηση των υπερήχων, θα περάσουμε τώρα στο κομμάτι της διαχείρισης του πόνου με την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Οι ραδιοσυχνότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γενικότερα στην επεμβατική ακτινολογία, όμως εδώ θα επικεντρωθούμε κυρίως για την διαχείριση του πόνου λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων. Σκοπός των ραδιοσυχνοτήτων είναι να επιτευχθεί η νευρόλυση. Η νευρόλυση είναι πρακτικά η καταστροφή των νευρικών ινών, οι οποίες μεταφέρουν το αλληνό ρέθισμα στον εγκέφαλο. Είναι μια μέθοδος η οποία είναι αρκετά παλιά μέθοδος, δηλαδή τα νευρικά blocks, και παλιότερα γινόταν κυρίως με την χρήση χημικών παραγόντων και εννοείται τη συντηρητική πλειοψηφία της αλκοόλης, η οποία ακόμη χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαχείριση
του καρκινικού πόνου, ενώ το μεγαλύτερο έδαφος πλέον έχουν καταλάβει οι ραδιοσυχνότητες, οι οποίες σε συνδυασμό με την απεικόνηση και την ακριβή, δηλαδή τον ακριβή εντοπισμό και τοποθέτηση των βελονών των ραδιοσυχνοτήτων, έχουν δημιουργήσει ένα απόλυτο συνδυασμό σαν το κλειδί με την κλειδαριά. Για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τον καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες, θα χρειαστούμε μια ειδική γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων, αυτή εδώ, και μια ποικιλία από βελόνες, οι οποίες έχουν διαφορετικό μέγεθος, μήκος δηλαδή και πάχος, ενώ υπάρχουν ευθείες και κυπές βελόνες για να μας βοηθήσουν να κατευθυνόμαστε ακόμη και να κατευθύνουμε την πάχος της βελόνης μας ακόμη και στις πιο δύσκολες περιοχές. Ενώ υπάρχουν παράλληλα βελόνες με ειδικούς σωλήνες, οι οποίοι μας επιτρέπουν να κάνουμε ταυτόχρονη έγχυση κάποιων φωνολογικών παραγόντων, όπως μακρά και βραχίας δράσης αναλυτικών. Ο στόχος είναι λοιπόν η θεραπεία του πόνου με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, ενώ ένας επόμενος στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενή, η μείωση των λαμβανόμενων αναλυτικών. Είναι πολύ σημαντικό ένας ασθενής ο οποίος ήδη σε πολύ πρώιμο στάδιο της νόσου να καταφέρει να το ελέγξουμε τον πόνο και να μην ξεκινήσει να παίρνει οπιοειδή για να ελέγξει τον πόνο του. Αυτό αφορά κυρίως και τους ασθενείς με καρκινικό πόνο. Ενώ παράλληλα μπορούμε να, για το μυοφιλετικό μπορεί να μας βοηθήσει να καθυστερήσουμε ένα χειρουργείο το οποίο είτε πρέπει να καθυστερήσει λόγω κάποιας μακράς λίστας αναμονής, είτε πρέπει να είτε δεν μπορεί να γίνει γιατί ο ασθενής βρίσκεται σε μια ηλικία ή σε κάποιες ενσυρότητες που δεν επιτρέπουν την γενική αναισθησία. Πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε ότι οι ραδιοσυχνότητες στη διαχείριση του πόνου δεν μπορούν να θεραπεύσουν το ίδιο το αίτιο, εκτός από την περίπτωση του οστεοειδούς οστεώματος που θα μιλήσουμε παρακάτω. Ενδείξεις λοιπόν για την εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων υπάρχουν στο μυοσκελετικό πόνο, στην πινιακή κεφαλαλγία, στην νευραλγία του τριβήμου, στον καρκινικό πόνο και στους οστικούς όγκους, όπως είναι και το οστεοειδές οστέωμα. Εμείς θα αφήσουμε όλα αυτά γιατί πραγματικά αποτελούν ένα πάρα πολύ μεγάλο, μάλλον πολύ μεγάλα κεφάλαια το καθένα ξεχωριστά και θα επικεντρωθούμε λίγο στον μυοσκελετικό πόνο. Πριν ξεκινήσουμε με τη θεραπεία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να επιλέξουμε την κατάλληλη απεικονιστική μέθοδο. Η απεικονιστική μέθοδος που θα επιλέξουμε μπορεί να είναι είτε η ακτινοσκόπηση και ο υπέρυχος όταν θέλουμε να κάνουμε την θεραπεία μας γρήγορα, για παράδειγμα σε περιπτώσεις που θα χρειαστούν περισσότερες από μία βελόνες, όταν δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του χρόνου να τοποθετηθεί κάθε βελόνα ξεχωριστά. Ενώ όταν θέλουμε να είμαστε πολύ ακριβείς στον στόχο μας, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αξονικό τομογράφο, ο οποίος θα μας βοηθήσει και στο να δημιουργήσουμε την επέμβαση με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η γοναλγία είναι το συχνότερο σύμπτωμα των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών νευρικών κλάδων νευρώνουν την καταγόνη άρθρωση. Οι σημαντικότεροι από αυτούς και αυτοί που στοχεύουμε είναι οι κλάδοι των γονατιωδών νευρών, δηλαδή ο άνω έξω κλάδος, ο άνω έξω κλάδος και ο κάτω έξω κλάδος. Αυτοί σε μια απλή ακτινογραφία ή κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης εντοπίζονται, διέρχονται πλησίων της μετάφυσης του μυριαίου οστού και του μυμιαίου οστού, όπως φαίνονται εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε να επιλέξουμε την απεικονιστική μας μέθοδο, πρέπει να έχουμε την ανατομία αυτή υπόψη. Οπότε, στην περίπτωση της ακτινοσκόπησης, θα πρέπει να τοποθετούμε τις βελόνες ακριβώς στην περιοχή των μεταφύσεων. Ενώ το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και με τον αξονικό τομογράφο. Ο υπέρυχος ασθενής που ο σωματότυπο όσο το επιτρέπει, αλλά όταν υπάρχει και η κατάλληλη εξοικείωση με την τεχνική αυτή, μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και να είναι ακόμη πιο γρήγορος και από την ακτινοσκόπηση, αλλά και ακόμη και πιο διαθέσιμος από την ακτινοσκόπηση.
Εδώ λοιπόν πάλι πηγαίνουμε παράλληλα με το μοιραίο και το τμήμα οστό. Υπολογίζουμε, πλησιάζουμε στην περιοχή της μετάφυσης και χρησιμοποιούμε την αρτηρία ως, για να μας κατευθύνει στο που θα πρέπει να τοποθετήσουμε την βελόνα, καθώς το νεύρο περνάει πολύ κοντά στην αρτηρία. Στη συνέχεια, αφού έχουμε τοποθετήσει τις βελόνες, θα πρέπει να διενεργήσουμε κάποια τεστ, ένα αισθητικό και ένα κινητικό τεστ, τα οποία έχουν το πρώτο έχει ως στόχο να μας δώσει να μας πληροφορήσει ότι είμαστε όντως κοντά στο νεύρο το οποίο θέλουμε να καρτηριάσουμε. Ενώ το δεύτερο μας πληροφορεί στο ότι δεν υπάρχει κάποιος κινητικός κλάδος τον οποίο μπορεί να καταστρέψουμε και να δημιουργήσουμε κάποια παράλυση. Αφού λοιπόν έχουμε διενεργήσει αυτά τα τεστ και ξέρουμε ότι είμαστε εκεί που πρέπει, στη συνέχεια εγχύουμε μικρή ποσότητα ξυλοκαΐνης για να μπορέσει να είναι πιο υποφερτή η επέμβαση στον ασθενή και καυτηριάζουμε στους 70 βαθμούς για 90 δευτερόλεπτα. Είναι μια αρκετά γρήγορη μέθοδος. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε μια έγχυση στεροειδών και μακράς δράσης αναλυτικού για να αποφύγουμε κάποιο είδημα ή κάποιο ήπιο πόνο που μπορεί να προκύψει μετά την επέμβαση λόγω του καυτηριασμού, ο οποίος δεν πρακτικά δεν χρειάζεται. Στην περιαχρήτητα του ώμου μπορούμε επίσης να ή ακόμη σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί με αρθροπλαστική της ομικής ζώνης, μπορούμε πάλι να στοχεύσουμε στο υπερπλάτιο νεύρο, το οποίο περνάει από την ομοπλατιαία έντομη. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε και σε αυτήν την αξιολογική τομογραφία, έχουμε τοποθετήσει τη βελόνα μας ακριβώς μέσα στην εντομή. Εδώ μπορείτε να δείτε και τις οστατοπικές αλλοιώσεις. Ο υπέρηχος επίσης μπορεί να μας βοηθήσει στην επέμβαση αυτή. Εδώ βλέπουμε την εντομή με τον υπέρηχο. Χρησιμοποιούμε πάλι τις αρτηρίες σαν οδηγό για να τοποθετήσουμε την βελόνα και να εφαρμόσουμε τις αδειοσυχνότητές μας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε αρθραλγία, σε οσταρθρίτιδα της κατησχείων άρθρωσης ή ακόμη και σε αρθροπλαστικές. Είναι συχνό, μετά από ένα μικρό ποσοστό αρθροπλαστικών μπορεί να παρατηρηθεί άλογος, μεταχειρητικό άλογος, το οποίο πολύ συχνά εφόσον εμφανιστεί είναι δύσκολο να υφεθεί ακόμη και με αναλυτικά. Οπότε πρακτικά αυτές οι μέθοδοι έχουν καλή εφαρμογή σε αυτές τις περιπτώσεις και μπορούν να προσφέρουν σημαντικό όφελος στον ασθενή. Τώρα, στην περίπτωση του ισχύου, ο στόχος μας είναι η κλάδη του θυροειδούς και του μοιραίου νεύρου. Οπότε, η αρθινοσκόπηση είναι μια πολύ γρήγορη και αρκετά ασφαλής τεχνική. Γι' αυτό και το μοιραίο νεύρο υπολογίζουμε ότι θα το βρούμε στο άνω έξω χείλος της σκοτήλης, ενώ το θυροειδές στο κάτω έσω χείλος της σκοτήλης. Η αξιολογική τομογραφία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει στην επέμβαση αυτή, όταν για κάποιο λόγο νιώθουμε ανασφαλείς με την αρθινοσκόπηση. Ενώ σε γιατρούς οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ εξοικειωμένοι με τον υπέρηχο, το μοιραίο νεύρο μπορεί να με περισσότερη ευκολία να το εντοπίσουμε με περισσότερη ευκολία, ενώ το θυροειδές θα πρέπει να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με την μέθοδο και είναι αρκετά πιο δύσκολο στο να το εντοπίσουμε. Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις και η αρθροπάθειά τους είναι ένα πολύ συχνό αίτιο άλλους πάρα πολλούς ασθενείς. Μπορεί να προσβάλλει περισσότερο από ένα επίπεδο, ενώ μπορεί επίσης να συνδυάζεται με περισσότερες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, όπως για παράδειγμα δισκοκύλες ή συμπίεση κάποιων ριζών. Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις νευρώνονται από τα medial branches, από τους έσω κλάδους, οι οποίοι υπάρχει ένας κατερχόμενος, κάθε άρθρωση νευρώνεται από ένα κατερχόμενο και από έναν ανερχόμενο κλάδο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε νευρόλυση, δηλαδή να διακόψουμε το ερέθισμα αυτό να φτάσει από την κατεστραμμένη ή την προσδεδειμένη άρθρωση προς τον εγκέφαλο,
θα πρέπει να πάμε στο επίπεδο της άρθρωσης στην οποία στοχεύουμε, αλλά και σε ένα επίπεδο πιο πάνω, ακριβώς για να καταφέρουμε να προκαλέσουμε νευρόλυση και των δύο κλάδων. Η αξιονική τομογραφία θα μας βοηθήσει στο να εντοπίσουμε πιο εύκολα και να τοποθετήσουμε τη βελόνα μας στην συμβολή της εγκάρσιας απόκτησης με το σπονδυλικό πέταλο, ενώ σε ασθενείς που η σωματοδομή το επιτρέπει, ο υπέρυθρος θα μπορούσε να αποτελεί και αυτός μια τεχνική για ταχύτερη θεραπεία. Όμως, συχνά η ακτινοσκόπηση αποτελεί μια μέθοδο εκλογής, καθώς, όπως είπα και πριν, πρέπει να τοποθετήσουμε τουλάχιστον 2, μπορεί και 3, μπορεί και 4 βελόνες σε έναν ασθενή. Πολλές φορές μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις 2 βελόνες, να τις αφαιρέσουμε από ένα σημείο και να τις τοποθετήσουμε στο πιο πάνω επίπεδο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, η αμεσότητα και η ταχύτητα της ακτινοσκόπησης μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να κάνουμε την σωστή επιλογή του ασθενή για αυτή τη θεραπεία, να έχει προηγηθεί μια διαγνωστική ενταρκτική έγχυση κορτικοστεροειδών. Αυτό γίνεται με μια πολύ λεπτή βελόνα, στην οποία θα προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στην ύποπτη άρθρωση, και εφόσον δούμε ότι ο ασθενής παρουσιάζει βελτίωση το επόμενο διάστημα, τότε ξέρουμε ότι η άρθρωση, ότι υπάρχει απόλυτη ένδειξη να κάνουμε νευρόλυση με την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Εδώ αυτό είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε. Και πάλι θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί ένα αισθητικό τεστ και ένα κινητικό τεστ, ενώ είναι πολύ πιο γρήγορη διαδικασία με χρήση ραδιοσυχνοτήτων στους 80 βαθμούς για 2 λεπτά. Η εκφύλιση των εσωσπονδυλίων δίσκων και οι δισκοκύλες είναι ένα συχνό αίτιο φρόνιμου άλγους, το οποίο εμφανίζεται ακόμη και σε πολύ νεαρής ηλικίας ασθενείς. Ως τεχνική, μπορεί να ωφελεί κυρίως ασθενείς οι οποίοι έχουν καλά ενυδατωμένους δίσκους, γιατί υπάρχει δυνατότητα η κύλη αυτή να επανέλθει, να ξαναμπεί μέσα στο δίσκο και να μην προβάλλει προς το κανάλι ή προς κάποιο πλάγιο τρίμα. Ενώ στην περίπτωση πιο εκφυλισμένων δίσκων, τα αποτελέσματά μας δεν είναι τόσο, τόσο καλά, και ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ειδικές, πιο καινούργιες μέθοδοι, τις οποίες θα αναλύσουμε σήμερα, τις οποίες θα μπορούσαμε ίσως να εφαρμόσουμε. Ενδείξεις υπάρχουν στους ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφανίσει κάποια νευρολογική σημειολογία, γιατί εκεί θα πρέπει να επισπεύσουμε οπωσδήποτε την φυσική αυτή ύφεση της νόσου, η οποία κάποια στιγμή σιγά σιγά ο δίσκος ενδέχεται να μπει προς τα μέσα και να σταματήσει να πιέζει να επιστρέψει και να σταματήσει να πιέζει κάποια νευρική δομή. Όμως, όταν υπάρχει συμπίεση της ρίζας, μπορεί να εγκατασταθεί κάποια μόνιμη νευρολογική σημειολογία, την οποία και θα πρέπει να αποφύγουμε. Έτσι λοιπόν, τοποθετούμε είτε με τον αξιονικό τομογράφο, είτε με την ακτινοσκόπηση την βελόνα στο κέντρο του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Πάντα κοιτάμε όμως να αποφύγουμε τις εξερχόμενες ρίζες και να μην τις διαπεράσουμε, όπως και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Με την ακτινοσκόπηση μπορούμε να τοποθετήσουμε τη λιχνία σε μια πλάγια θέση, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε, να απεικονίζεται καλύτερα και το πλάγιο τρίμα, και προσπαθούμε λοιπόν να μπούμε ακριβώς όσο πιο κεντρικά γίνεται στο μεσοσπονδύλιο δίσκο. Εδώ δεν εφαρμόζουμε συνήθως συνεχόμενες ραδιοσυχνότητες, αλλά παλιωτική ραδιοσυχνότητα, η οποία δεν καταστρέφει πλήρως τις νευρικές απολύξεις που υπάρχουν μέσα στο δίσκο, αλλά προκαλεί μια νευροτροποποίηση, αλλάζοντας τον ουγό του πόνου. Αυτή είναι η νευροτροποποίηση σε συνδυασμό με μια ήπια εξάχνωση που προκαλούν οι ραδιοσυχνότητες στο δίσκο, βοηθούν στο να υποστρέψει πιο γρήγορα η κύλη. Ενώ μπορούμε σε κάποιες περιπτώσεις να χορηγήσουμε και κάποιο φάρμακο, όπως είναι κάποιο είδους εφανόλης, όπως είναι το δισκοτζέλ, το οποίο βοηθάει στην ακόμη πιο γρήγορη την ακόμη πιο γρήγορη μείωση της κύλης.
Αυτές είναι μόνο δύο από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Πλέον υπάρχουν και άλλες τεχνικές, όπως είναι το λέιζερ, όπως είναι... αλλά μπορούμε ακόμη όχι μόνο να αφυδατώσουμε το δίσκο για να μειωθεί η κύλη, σε περιπτώσεις που οι δίσκοι μας έχουν, είναι πλήρως κολαψαρισμένοι, μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε και υλικά για να ξαναζωντανέψουμε πρακτικά έναν δίσκο ο οποίος έχει εκφυλιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, όσον αφορά τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις, ο πόνος της ιερολαγόνιας αρθρώσης είναι και αυτός αρκετά συχνός, ιδίως σε ασθενείς με φλεγμονώδη αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθροπάθειες κυρίως, ενώ μπορεί επίσης να εμφανιστεί και σε ασθενείς που οι οποίοι έχουν εκφυλιστεί ως το αρθρίτιδα ιερολαγονίδα λόγω εμβιομηχανικής φόρτισης. Όμως μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε ασθενείς με τραύματα στην περιοχή της πιέλου. Πιο σπάνια μπορεί να το δούμε και σε περιπτώσεις λοιμώξεων. Μία έγχυση μέσα στην ιερολαγόνια άρθρωση μπορεί να μας δείξει και εδώ ότι όντως το πρόβλημα προέρχεται από την ιερολαγόνια άρθρωση, ο πόνος προέρχεται από την ιερολαγόνια άρθρωση και όχι από κάποια άλλη δομή. Όταν λοιπόν έχουμε στην περίπτωση που μας το επιτρέψει η ανατομία, δηλαδή δεν υπάρχουν οστεόφυτα τα οποία να έχουν κλείσει πλήρως την άρθρωση και μας και επιτρέπεται να καταφέρουμε να βάλουμε μια βελόνα και δούμε ότι όντως ο ασθενής παρουσιάζει βελτίωση, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να κινηθούμε προς το ablation, όπου θα τοποθετήσουμε τις βελόνες μας σε αυτή την περίπτωση επί τα εκτός των ιερών τριμάτων, σε απόσταση περίπου ενός εκατοστού η μία με την άλλη. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εδώ δύο, τρεις ή και τέσσερις βελόνες μαζί, ανάλογα με τη γεννήτρια την οποία διαθέτουμε, ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία ζώνη θερμοκαυτηριασμού, η οποία πρακτικά θα μπορέσει να προκαλέσει την ευρώληση όλων των ζώνων που κατευθύνονται προς την άρθρωση. Η εκνοσκοπική καθοδήγηση και σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ χρήσιμη, ακριβώς γιατί είναι μια πολύ πιο γρήγορη μέθοδος, ενώ και η αξονική τομογραφία σε κάποιους οι οποίοι δεν νιώθουν ασφαλείς με την εκνοσκόπηση θα προσφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα κλείσω με το στοειδές οστέωμα, απλά θα πω δύο λόγια και πρακτικά θα κάνω μια εισαγωγή για το επόμενο περιστατικό που θα παρουσιάσει η κυρία Γιαννή. Το στοειδές οστέωμα είναι ένας καλοήθης όγκος των οστών που παρατηρείται συχνότερα σε νεαρούς ασθενείς και οι οποίοι εμφανίζονται με πάρα πολύ έντονο άλγος, το οποίο υφίεται συνήθως με μύστερο ιδιαίτη φλεγμονώδη. Πρόκειται για μια πάθηση η οποία είναι αρκετά εύκολη να τη θεραπεύσουμε εφόσον την αναγνωρίσουμε, ενώ η χειρουργική επέμβαση μπορεί ακόμη να αποτελεί και σε εισαγωγικά ένα είδος ακροτηριασμού, γιατί είναι συχνά πολύ δύσκολες βλάβες για να καταφέρουν να εντοπιστούν και να τις εκτάνει ένας χειρουργός. Στη δική μας περίπτωση, λοιπόν, γενικά συνιστάται να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με αναισθησιολόγο υπό μέθη ή γενική αναισθησία. Και συχνά χρησιμοποιούμε ένα kit το οποίο περιέχει ένα τρυπάνι, ένα ειδικό σφυρί οστικής βιοψίας και ειδικές μεγάλες βελόνες, σπονδυλές βελόνες οστικής βιοψίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα περιστατικό το οποίο ήταν ένας νεαρός ασθενής 35-37 ετών. Για πολλά χρόνια ταλαιπωρούταν με πάρα πολύ έντονη οσφυαλγία. Είχε κάνει πάρα πολλές μαγνητικές, είχε δει πάρα πολλούς γιατρούς. Κάποια στιγμή κάποιος συνάδελφος ακτινολόγος εντόπισε μία βλάβη στην περιοχή του πόνου, απλά έχοντας πάρει ένα καλύτερο ιστορικό από τον ασθενή και ξέροντας πού να ψάξει. Ο ασθενής λοιπόν αυτός ήρθε σε εμάς με αυτό το μικρό στεριδέσιο στέωμα, το οποίο τον οποίο και οδηγήσαμε στη συνέχεια για θερμοκαυτηριασμό με ροδιοσυχνότητες. Τοποθετούμε λοιπόν αρχικά αυτήν τη χοντρή βελόνα τροκάρ, την οποία θα την κατευθύνουμε απλά με το χέρι μας μέχρι το φλοιό του οστού, ενώ στη συνέχεια είτε με τη χρήση του ειδικού τρυπανιού είτε με την χρήση ειδικού σφυριού οστικής βιοψίας θα κατευθύνουμε τη βελόνα μέσα στο στοειδές οστέωμα. Κατόπιν θα πρέπει να πάρουμε ένα ιστοτεμάχιο για οστική βιοψία
για να είμαστε σίγουροι ότι πρώτα απ' όλα ότι αυτή η βλάβη δεν, δεν πρόκειται για τίποτα άλλο από στη δέση του στέμα, αλλά και για να γνωρίζουμε ότι να έχουμε και μια επιβεβαίωση ότι όντως ότι η βελόνα που θα τοποθετήσουμε στη συνέχεια βρίσκεται στην, στην περιοχή της σπολαιάς του οστεοειδούς στεώματος. Τέλος, θα τοποθετήσουμε τη βελόνα μας στην, μέσα στη βλάβη και θα πρέπει να, να τραβήξουμε τον προηγούμενο, την προηγούμενη βελόνα τροκάρ για να μην θερμανθεί σε όλο το μήκος το τροκάρ από το ενεργό άκρο του, της βελόνας του, του θερμοκαυτηριασμού. Ανάλογα με την εταιρεία που θα μας προμηθεύσει τη βελόνα, συνήθως χρησιμοποιούμε και με συνεχόμενο RF σε 6 έως 8 λεπτά, τους 70 μέχρι τους 90 βαθμούς, με τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και θεαματικά. Κλείνοντας λοιπόν την παρουσίασή μου, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ότι το νούμερο ένα στην, στην διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου είναι η σωστή επιλογή του ασθενή. Υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι ασθενείς που έχουμε παρατηρήσει ότι ό,τι και να τους κάνουμε πονούν και θα, και θα έρχονται και θα ξανάρχονται και πρακτικά όποια μέθοδο και να χρησιμοποιήσεις δεν μπορούν να θεραπευτούν. Ίσως κάποιες φορές θεωρούμε ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να, δεν θέλουν οι ίδιοι πραγματικά να βγουν θεραπεία. Τα διαγνωστικά λοιπόν blog βοηθάνε πάρα πολύ στις περιπτώσεις αυτές, καθώς πρώτα απ' όλα μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε ίσως κάποιους από αυτούς τους ασθενείς, ενώ παράλληλα θα ξέρουμε ότι αν αυτό το, ο στόχος μας είναι πραγματικά, αν ο ασθενής μας θα ωφεληθεί πραγματικά από τις ραδιοσυχνότητες έχοντας ήδη κάνει ένα διαγνωστικό blog. Τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι όσο το δυνατόν περισσότερες αρχιτεκτονικές μεθόδους, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να, να μπορούμε να επιλέξουμε και την αντίστοιχη μέθοδο. Ο αρχιτεκτονικός τομογράφος είναι η πιο ασφαλής μέθοδος, γιατί μας προσφέρει την καλύτερη διακριτική ικανότητα, όμως έχει δυστυχώς μεγάλη κλινική επιβάρυνση και για τον ασθενή και υπάρχει και, και είναι, υπάρχει το θέμα του χρόνου, το οποίο κάποιες φορές διαθεσιμότητας που κάποιες φορές είναι τροχοπέδι. Ενώ παράλληλα, με το χρήση των υπερήχων έχουμε και μία ασφαλή μέθοδο, αλλά και μία πάρα πολύ γρήγορη μέθοδο για να διενεργήσουμε όλες αυτές τις περισσότερες από αυτές τις επεμβάσεις. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε καλή διαχείριση του ελέγχου των επιπλοκών μας. Η αρθινοσκόπηση μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορη, όμως και αυτή να έχει πάρα πολύ χαμηλή ικανότητα και μας δυσκολεύει στο να γνωρίζουμε αν έχουμε κάνει κάποια επιπλοκή, ενώ παράλληλα προσφέρει, έχει πολύ μεγάλη εκπληκτική επιβάρυνση τόσο για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και για, και για τον θεράποντα γιατρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε για όσους δεν ξέρατε ήδη τις συνάντοπες της Ευρωπαϊκής Ακτινολογίας του Μυοσκελετικού Όργανου, την κυκλομορφία, τις πάρα πολλές διαφορετικές δυνατότητες, ακόμα και για την ίδια μέθοδο, για την ίδια άθληση, για την ίδια ανατολική περιοχή, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδο καθοδήγησης. Εγώ να συμπληρώσω όσο αυτά που είπε ο Νικόλας, ότι στις δημοπάθειες του κόσμου σχόλου ή σε αυτοκίνητα, γενικότερα έχει πει τώρα και η πιο επεμβατική μέθοδος του εμβολισμού του εμβολιακού στο πλαίσιο της πνευματικής που μας ανέλησε ότι συμβαίνει μέσα στο τέλεμπε στην Αφρική Κάψα και έχουν γίνει διεθνώς σειρές με πολύ καλά αποτελέσματα, εμβολιακά με μικροπονητήρα. Υπάρχει μια υπεράνια περιοχή που δημιουργεί τον πόνο ή που είναι η περιοχή που πονάει ο ασθενής λόγω της φλεγμονής που δημιουργεί την καραγκίωση. Είναι συνήθως ο εμβολιασμός που με προσφέρει ιδιαίτερα με την κοιμή πενέμι, η οποία είναι ένα αντιθετικό μέρο, αλλά έχει πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτές τις παθήτες, διότι κάνει και προσωρινή μόνο προσωρινό εμβολισμό. Αυτό είναι το πιο δεμπατική μέθοδος, είναι αντικείμενο που μια ασφαλιστική διαδικασία. Έχει μεγάλη άνθηση αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία
ξεκίνησε και στην Αγγλία και θα το ξαναδούμε αυτό στο μέλλον. Να δώσω και ω χαρακτήρια για την πολύ ευαισθητοποιημένη και πολύ εκπαιδευτική ομιλία του κ. Ματέου και να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια πορεία, κάποιο σχόλιο που πρέπει να δώσω το χαρακτήριο. Σας θέλω σχόλιο. Μου συγχαρώ για την πολύ καλή ομιλία, γιατί πάνε ξέχει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θέλαμε και είχε έκανε μια πολύ καλή ανασκόπηση με το εκπαιδευτικό πράξιο που διατίθεται στο εξωτερικό. Να κάνω την επισήμανση που έγινε από την ομιλία, πρώτα να την κάνω μέσα από τι καλέ μέρε τη αυτονομία και του υπερήρου και οτιδήποτε, γιατί αυτό τελικά κάνει τη διαφορά. Και βέβαια το πολύ σημαντικό κλινικό ρόλο τη αυτονομία, γιατί αυτό η ομιλία είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα πόσο κλινική ειδικότητα είναι η ομιλία. Κάτι που πρέπει λίγο να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, κυρίω οι νεότερε γενιέ. Να ξεχάσουμε τη δίδυση παλιότερων γενιών των ανθρώπων, ότι η αυτονομία είναι μια εργασία ειδικότητα. Ποτέ δεν ήταν μάλλον, αλλά τώρα είναι σαφές ότι σίγουρα δεν είναι. Και την ανάγκη, μέσα από αυτόν υπάρχει και η διαχείριση και η ποιότητα των αρρώστων, που θα πρέπει να βοηθήσει στην επιλογή των αρρώστων, αλλά θα να βοηθήσει στην επιλογή των μεθόδων, αλλά και των ειδικών συνθηκών. Γιατί όταν οι αντοπικές περιοχές που δείξατε ήταν σύνθετες, ο πόνος μπορεί πραγματικά να είχε πολλαπλές αιτίες από την ίδια περιοχή. Επομένως, το πόσο καλά κοινωνεί κανείς τον άρρωστο, έχει μεγάλη σημασία για το να επισημαίνει και την ιδιωτικότητα και να κάνει και την κατάλληλη επιλογή. Και πρακτικά οι μέθοδοι που μας δείξατε, απλές μεν, εδώ τους μιλήσατε δύο λεπτά, και απλές μεν, αλλά έχουν μερικές πολύ βασικές προβολές που πρέπει να πληρούνται εξ ολοκλήρου. Και τη γνώση της αστυνομίας, και τη γνώση των επιβολών. Επομένως, απλές μεν, αλλά πετούν τον κόπο τους προκειμένου να καθιερωθούν και πολύ σημαντικά, γιατί πολλών ανθρώπων η ζωή γίνεται άλλη ζωή εξαιτία του πόνου και επιστρέφει στα χρονικά τη όταν αυτό το έργο ορθεί. Μια εις εντός εισαγωγικών λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, να σας πω και εγώ πάνω στον πόνο που καθηγητής ότι εδώ αναδεικνύεται κάτι το οποίο παλιότερα λέγαμε ότι θέλω καλύτερο να κάνουμε περίπου για να βλέπω πιο βαθιά ο κανένα ή να δω καλύτερα το σύστημα. Ότι είσαι ένα παχύ σαν ασθενή. Σε αυτού του ασθενεί που τα νέα μηχανήματα έχουν δώσει, μα έχουν φωτίσει και μα έχουν δείξει πολύ καλύτερα την ανατομία. Τα ίδια μηχανήματα αυτά έχουν καταπληκτική ανάλυση και αποκόνηση στο εξωτερικό τη θερμαϊκή όρεμα και σου στέλνοντα οι σαφρώσει. Τα ίδια λοιπόν μηχανήματα που είναι για μία χρήση με την κεφαλή του Convex, αντιστοίχως με τις ευρωπαϊκές κεφαλές, είναι αυτές που μας φυσιολογικά μας εξεφραγώνουν πραγματικά που να δείχνουν στον τέντα ακόμα και τη ρήξη των ινών ή των υπόλοιπων δενόντιων. Και εκεί πλέον η εμπειρία που μπορεί να αποκτήσει κάποιος, όχι απαραίτητα ευρωπαϊκούς αρχιτολόγους, αλλά και γενικώς από τον λόγο που ασχολείται με το αντικείμενο είναι με τοπική αναισθησία βέβαια να καθοδηγήσει την βελόνα, η οποία είναι μια από τις βελόνες συνήθως που παίρνουν αίμα ή ακόμα λεπτότερη, σε αυτά τα επιφανειακά σημεία, ακριβώς εκεί που είναι το σημείο του προβλήματος, είτε μέσα στον τένοντα για να ανοίξει παράγοντες αναπτυξιακούς ή να μπει στο θύλακα και να βάλει μόνο στο θύλακα και όχι στον τένοντα κορτιζόνι ή παρόμοια φαρμακεία. Οπότε τα νέα αυτά μηχανήματα υψηλής ευκρίνειας είναι πραγματικά αυτά που οδήγησαν την ουσία σε όλη αυτή την ανάπτυξη αυτού του τεράστιου νέου κλάδου της ελληνικής ακτινοβολίας, όπως είπε ο καθηγητής, και το οποίο μπορεί να στηρίξει από μόνο του ένα γνωστό αντικείμενο. Έχει άριστη γνώση το ευρυπηλετικό σύστημα με τον πολύ μαγνητικό της γράφων. Μέσω του υπερήμου που θα έλεγα τα θεωρούσαμε μέχρι τώρα βάση κλάση για κάποιον που ασχολείται με το σκελετικό και το μαγνήτη, με τον υπερήμο μπορεί να μεγαλώσει την γάμα να την ολοκληρώσει, κάνοντας τη θεραπευτική προσέγγιση πλέον του ασθενή και να εκτελεί, αφού δει ακριβώς το πρόβλημα, κάνοντας βέβαια γνώσεις της κλινικής σημειολογίας που χρειάζεται από τους. Να αντιμετωπίσει, να προτείνει και να
θεραπευτικά αυτά τα προβλήματα με χύσεις γλυκές. Αν υπάρχει κάποια άλλο σχόλιο, να περάσουμε στα περιστατικά και μπορούμε να ξαναβολιάσουμε στη συνέχεια την υπαρχία. Η κυρία Γιαννούλη είναι να θέλει για να μην μας πέσει τα περιστατικά για την επόμενη. Γεια σας και από μένα. Θα σας παρουσιάσω ένα περιστατικό που αφορά αυτό το θεματολογία που ανάλυσε ο κ. Ματθαίου. Αλλά πριν πω για το περιστατικό, να σας πω δύο λόγια τι είναι το οστεοειδές οστέωμα. Από το κ. Ματθαίου είναι ένας καλοήθης οστεοβλαστικός όγκος των οστών. Αποτελεί περίπου το 10-14% των όλων των καλοήθων όγκων των οστών και το 2-3% όλων των πρωτοπαθών όγκων των οστών. Εμφανίζεται σε νεαρά άτομα, έφηβους και νέους ενήλικες και έχει μια προδιάθεση προς τους άντρες περίπου 3:1. Έχει μια χαρακτηριστική κλινική εικόνα, η οποία μας βοηθάει πολύ στη διάγνωση, γιατί είναι το άλγος στην περιοχή, το οποίο επιδεινώνεται συνήθως στις νυχτερινές ώρες και υφίεται με ασπιρίνη και μυστεροειδία την πλεγμονώδη. Άλλες κλινικές εικόνες που μπορεί να μας κάνει ανάλογα με την εντόπιση της είναι αν εντοπίζει σπονδυλική στήλη, μπορεί να εμφανιστεί με σχολίωση. Εδώ βλέπουμε ένα αγόρι 9χρονο, εκνογραφίες έχουν ένα χρόνο διαφορά και μας δείχνει την επιδεινούμενη σχολίωση της πυγής μοίρας. Αυτό το αγόρι αντιμετωπίστηκε σαν ιδιοπαθή σχολίωση με ορθοπαιδικό κυδεμόνα, αλλά λόγω της αιμονής του πόνου και της έντονης ισχυαλγίας διενεργήθηκαν περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος, όπου βρέθηκε αυτό το εστεοειδές οστέωμα στον όμικρον 5. Οπότε συμπεράνουν ότι η σχολίωση ήταν ανταλγική. Αν βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, μπορεί να εμφανιστεί με διόγκωση των μαλακών μορίων, όπως εδώ βλέπουμε στην εγγύηση φάλαγγα του μέσου δακτύλου και εδώ βλέπουμε το στέδιο στέωμα στην ακτινογραφία. Αν εμφανιστεί κοντά σε αρθρώσεις, μπορεί να μιμηθεί αρθροπάθεια και να κάνει συλλογή στην άρθρωση. Και αν εμφανιστεί κοντά σε αναπτυσσόμενες εμφυσιακές πλάκες που συνάδουν και με το ηλικιακό φάσμα που εμφανίζεται το στέδιο στέωμα. Επειδή πρόκειται για έναν αγκιοβρυθή όγκο, δημιουργεί μια επιτάχυνση στην αύξηση της πλάκας, οπότε μπορεί να επιταχυνθεί και η αύξηση του σκέλους και να έχουμε ανισοσκελία και χολότητα. Όσον αφορά τώρα την εντόπιση, εμφανίζεται συνήθως στα μακρά οστά και πάνω από 50% εμφανίζεται στα κάτω άκρα, δηλαδή μοιραίο και κνήμη. Όπως βλέπουμε εδώ σε ένα δείξη μοιραίο, όπως βλέπουμε και εδώ σε μια κνήμη όπου βλέπουμε την πάχυνση του θλιού, άμα παρατηρήσουμε καλύτερα, μπορούμε να δούμε και μια διαβαστική περιοχή. Εδώ στην αξονική καλύτερα, αυτή η διαβαστική περιοχή ονομάζεται φωλεά και τη σκλήριση του θλιού γύρω-γύρω. Άλλες εντοπίσεις είναι οι σπόντυλοι, όπως είδαμε και πριν, και συνήθως εντοπίζεται στα οπίστια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης, κυρίως στην οσφυγική μοίρα, και τα λέμε οπίστια στοιχεία εννοούμε ακαθόδοξες αποφύσεις πέταλα γκάρσιας. Και σε άλλα οστά, όπως αστράγαλος, τέρνα και φάλαγγες, όπως εδώ βλέπουμε σε έναν αστράγαλο. Επίσης, όσον αφορά την εντόπιση μέσα στο οστό, περίπου το 75% είναι στον φλοιό. Αλλά μπορεί να το δούμε και εντομιελικά και υποπεριοριστικά. Τώρα, η διάγνωση συμβαίνει κλινικά, απεικονιστικά και ιστολογικά. Κλινικά, είπαμε, είναι χαρακτηριστική κλινική εικόνα αυτό που είπαμε με το άλγο στα νυχτερινά και την ύφεση με τα αντιφλεγμονώδη. Έχει ένα πολύ βασικό ρόλο η απεικόνηση και μας τα επιβεβαιώνει όλα η ιστολογία. Αλλά πριν περάσουμε στην απεικόνηση, να δούμε λίγο πώς φαίνεται η ιστολογία για να καταλάβουμε πώς φαίνεται και στην ειδικότητά μας. Αποτελείται από τρία μέρη. Κεντρικά έχουμε τη φωλεά, αυτό που ονομάζουμε νάιντους. Είναι συνήθως κάτω από 1,5 με 2 εκατοστά και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την νεοπλαστική αντίδραση, τους οστεοβλάστες, οι οποίοι παράγουν ένα ανώριμο οστό. Έχουμε στην περιφέρεια έναν δακτύλιο με ενώδιο αγιακό οστό και γύρω από αυτό έχουμε την αντιδραστική σκλήριση του οστού. Όπως βλέπουμε εδώ σε ένα παρασκεύασμα περώνης, βλέπουμε μια καφέ οειδή βλάβη με ένα σαφές όριο με αυτό το καφέ χείλος γύρω-γύρω του ενώδιο αγιακού οστού και την πάχυνση του θλίου και τη σκλήριση γύρω-γύρω. Σε ένα ιστολογικό παρασκεύασμα εδώ μπορούμε να δούμε τις διαπλεκόμενες οστικές δοκίδες. Εδώ πέρα αυτό είναι το οστεοειδές οστέωμα. Την οστεοβλαστική αντίδραση και τον ενώδιο αγκιακό ιστό εδώ πέρα και πόσο σαφές είναι το όριο με το περιβάλλον συμπαγές σωστό. Απεικονιστικά τώρα, συνήθως το πρώτο που κάνουμε είναι μια ακτινογραφία, αλλά η εξέταση εκλογής μας είναι η αξονική. Βοηθητικά στοιχεία μπορούν να μας δώσουν και η μαγνητική και το σπιντηρογράφημα. Σε μια ακτινογραφία τώρα αυτό που μπορούμε να δούμε είναι από το τίποτα
μέχρι μια περιοριστική αντίδραση σαν πάχυνση του φλοιού. Μέσα σε αυτή την αντίδραση μπορούμε να δούμε και τη διαβγαστική περιοχή καμιά φορά, άμα φαίνεται εδώ πέρα μια διαβγαστική γραμμή, δηλαδή τη φωλιά. Αλλά συνήθως η σκλήνηση μας κρύβει τη φωλιά. Στην αξιονική, που είναι και η εξέταση εκλογής μας, όπως είπαμε, βλέπουμε περιοχές χαμηλής πυκνότητας με σαφή όρια. Καμιά φορά μπορούμε να δούμε και εναποθέσεις ασβεστίου σαν σκληρητικές σκλήρες στο εσωτερικό και την περιβάλλουσα αντιδραστική σκλήρινση. Εδώ βλέπουμε μια φάλαγγα ενός παράμεσου. Στο σπινδυρογράφημα αυτό που μπορούμε να δούμε είναι το double density sign, το οποίο σημαίνει ότι έχει μια περιοχή, γιατί πρόκειται για μια αγκιοβρυτή βλάβη, που έχουν βρεθεί ότι σε κάποιες μελέτες ότι εντός της φωλιάς παράγονται 100 με 1000 φορές παραπάνω προσταγλαντίνες από ότι σε ένα φυσιολογικό οστό. Και το double density sign είναι ότι μια περιοχή με σημαντική πρόσληψη βρίσκεται σε μια περιοχή περιφερειακά σε μια περιοχή με λιγότερη πρόσληψη. Και στη μαγνητική τομογραφία έχει διάφορα σήματα η βλάβη μας. Υπάρχει εδώ το half moon sign, το οποίο το βλέπουμε στον αφιένα του Μυριαίου και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το οστικό είδημα γύρω από τη φωλιά. Εδώ βλέπουμε μια αστεία που βλέπουμε τη φωλιά με υψηλό σήμα, το οστικό είδημα και το είδημα των μαλακών μόριων. Όσον αφορά τη θεραπεία, τώρα μερικά περιστατικά μπορούν να πάνε συντηρητικά με υπάρχει αντένδειξη για χειρουργείο ή ablation και εννοείται με όλες τις επιπλοκές που έρχονται από τη χρόνια χρήση των μυστηριωδών αντιφλεγμονώδων και έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις στην βιβλιογραφία με αυτόματη ύφεση του πόνου στα 2 με 5 χρόνια με ένα μέσο όρο 33 μειονών. Παλαιότερα εφαρμοζόταν η χειρουργική εξαίρεση του όγκου με οποιαδήποτε επιπλοκή. Μπορεί να φανταστεί κανείς ανάλογα με την τοποθεσία. Πλέον στις μέρες μας έχει καταργηθεί και το χειρουργείο και πλέον κάνουμε διαδερμικούς θερμοκαυτηριασμούς ablation. Το gold standard είναι ρε συχνότητες, αλλά γίνονται και με μικροκύματα και με λέιζερ και με κρυοπηξία. Τώρα θα σας μιλήσω για το αγόρι που ήρθε στο ΑΧΕΠΑ. Το περιστατικό μας είναι ένα αγόρι 17 ετών και στο ιστορικό του ήταν ότι εδώ και 2 έτη παρουσιάζει άλογο στη δεξιά κατησιών άποψη. Ο ίδιος αναφέρει επιδείνωση τις πρωινές ώρες και στη βάδιση, κάτι που δεν ταιριάζει τόσο πολύ με αυτά που είπαμε πριν, και μια ήπια ύφεση με τα μυστηριωδή αντιφλεγμονώδη. Το αγόρι συμβουλεύτηκε έναν ορθοπαιδικό, έκανε τις κατάλληλες απεικονίσεις και βγήκε η διάγνωση του στήθους θεώματος. Πριν από ένα χρόνο πήγε σε ένα άλλο κέντρο της πόλης μας και έκανε ablation. Στην αρχή εμφάνισε μία ύφεση του πόνου, αλλά μετά από ένα μήνα ξαναεμφανίστηκε ο πόνος και επιδεινούμενος. Έτσι ξανασυμβουλεύτηκε τον ορθοπαιδικό του, έκανε νέες απεικονίσεις με αξονική μαγνητική και ήρθε προ 7 μηνών και συμβουλεύτηκε το επεμβατικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ. Και σε εμάς ήρθε με αυτήν την αξονική. Βλέπουμε εδώ πέρα μια στιφανιαία ανασύνδεση με τη χαρακτηριστική εικόνα που είπαμε πριν, στο Μυριαίο, συχνή εντόπιση, στον Αφιένα, συχνή εντόπιση. Ωραία, με σαφή όρια υπόπτυνη οειδής περιοχής, με την περιβάλλουσα σκλήρινση και σε μια εγκάρσια του μη. Ο μαγνήτης του εδώ πέρα φαίνεται σε μια ταφένα η φωλιά με το ενδιάμεσο σήμα, με χαμηλό σήμα σκλήρινση γύρω-γύρω. Και εδώ πέρα σε μια στήρη βλέπουμε τη φωλιά με υψηλό σήμα, το οστικό είδημα με το half moon sign που είπαμε πριν, το μισοφέκαρο. Και εδώ σε μια εγκάρση βλέπουμε αυτή την γραμμή χαμηλού σήματος που υποθέτουμε ότι είναι η πορεία του τράκτ από το προηγούμενο ablation που έκανε ο νεαρός. Ωραία. Επίσης είχαμε το δεδομένο από τον ορθοπαιδικό ότι από 7 χιλιοστά η φωλιά μεγάλωσε λίγο στα 10 χιλιοστά από την πρώτη αξονική που είχε κάνει. Έτσι, εμείς κάναμε τον προεμβατικό σχεδιασμό μας. Είχαμε δύο επιλογές να κάνουμε μια πρόσθετη προσπέλαση, αλλά λόγω της γεννητικής μεταμοιραία αγκία, αποφασίστηκε να γίνει μια πλάγια προσπέλαση. Έτσι, τοποθετήσαμε τον αρρωστό μας σε μια αριστερή πλάγια κατακυκλημένη και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ablation την καταδίκηση του αξονικού, μια δεύτερη προσπάθεια θερμοκαυτηριασμού. Πήραμε το kit της οστικής βιοψίας μας. Εδώ με τον οδηγό το CAR που είναι γύρω στα 14G. Και την βελόνα της βιοψίας. Με τη βοήθεια του αξονικού μας, κάνουμε τοπική αναισθησία, τοποθετούμε τη βελόνα των οδικών μας στα 14, που είναι γύρω στα 14G, και προσπαθούμε να έρθουμε στην ευθεία της βλάβης μας. Ήμασταν λίγο έκετρα, πήγαμε λίγο πιο επί τα εκτός 3 εκατοστά,
και σιγά σιγά προσαρμόζουμε τη θέση μας ώστε να φτάσουμε στον οστικό φλοιό. Όταν φτάσαμε στο φλοιό, είπαμε τους αναισθησιολόγους μας να βάλουν το παιδί σε μέθη και με ένα ειδικό σφυράκι. Μπήκαμε μέσα στο οστό και με πολύ προσεκτικές κινήσεις, εκατοστό, εκατοστό, πηγαίνουμε προς την φωλιά και τον όγκο μας. Όταν φτάσαμε κοντά στην φωλιά, βάλαμε την βελόνα της βιοψίας μας για μέσω του οντικού μας. Ο κύριος μαθήμα μου είπε ότι ήταν και δύσκολο να περαστεί και η σκληρυντική περιοχή γύρω από τη φωλιά. Αφού πήραμε την βιοψία μας, η οποία μας βοήθησε με τη βελόνα της βιοψίας, και όλες ανοίγουμε και μια δίωδο για να περάσουμε και τη βελόνα των ραδιοσυγνωτήτων στο κέντρο του όγκου μας. Βάλαμε λοιπόν την βελόνα των ραδιοσυγνωτήτων μας στο κέντρο της φωλιάς, τραβήξαμε το τροκάρ μας λίγο πιο έξω στο ενεργό κέντρο, όπως πει ο κ. Ματέου, να μην έρθει σε επαφή με το μέταλλο του τροκάρ και μεταδίδεται η θερμότητα. Κάψαμε τον όγκο για 7 λεπτά στους 70 βαθμούς Κελσίου με συνεπόμενο ρεύμα και αφαιρέσαμε τα υλικά μας και κάναμε μια τελευταία εικόνηση για να δούμε τι κάναμε. Και εδώ βλέπουμε τι ωραία που φαίνεται η διαδρομή από τον φλοιό μέχρι και το κέντρο, μέχρι και τη φωλιά του στο ειδήσιο θεώματος, το οποίο αυτό ήταν το επιθυμητό, να φτάσουμε στο κέντρο του όγκου μας. Ναι. Το παιδί μας παρακολουθήθηκε για μία μέρα, είναι μία μέρα στο νοσοκομείο. Τις πρώτες μέρες αναφέρει ότι είχε φύγει αυτό το χαρακτηριστικό άλγος, αλλά ανέφερε ένα βήθιο άλγος, το οποίο το αποδώσαμε στη διαδερμική επέμβαση που κάναμε. Και εδώ και 2 μήνες το παιδί αναφέρει μια πλήρη ύφεση του άλγους. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται ένα ποσοστά επιτυχίας του ablation γύρω στο 90% και λίγα περιστατικά χρειάστηκαν και μια δεύτερη προσπάθεια όπως και το δικό μας, για να φτάσουμε στην πλήρη ύφεση του πόνου. Βγήκε και η βιοψία μας, όπου μιλούσε για διαπλεκόμενες ασθένειες γραμμός και στεοβλαστική αντίδραση, και οι φίλοι μας παθολογανατόμοι είπαν ότι εφόσον συνηγορούν και τα κλινικά και τα απεικονιστικά ευρήματα, πρόκειται για οστεοειδές οστέωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάπτυξη. Η λακτική και έτσι όπως παρουσιάσε όλη την δημοτότητα καλό ήθος αυτού του όγκου. Κάποια άλλη ερώτηση σχόλιο κάποιον. Ναι, και εγώ με την ψηταρώ. Ήταν καλή παρουσίαση και καλή μια καλή εισαγωγή. Και μας εξήγησε με έναν πολύ απλό και λιτό τρόπο λίγο προς τη διαδικασία που είναι καλή παρουσίαση. Καλή είναι ένας ουσιαστικός και τους νέους συναδέλφους που καταλάβουν. Γι' αυτό και είχε αναπτύξει και καλές επικοινωνιακές δεκτυότητες με τους αστυνομικούς, τις οποίες θα να γνωρίζουν οι ίδιες. Είναι καλό πράγμα που πρέπει κανείς να το ξέρει. Να πω μόνο για το, επειδή η μόνη εικόνα που δεν υπήρχε στην ουσία ήταν μέσα από τον τροκά της βιοψίας, η βελόνα του ablation στο κέντρο της πλάτης. Οφείλεται στο ότι επειδή το παιδί ήταν κύριο Πακιστάνικο, ήταν γυρισμένο στο πλάι, δεν μπορούσε το κάντρι να μπει μετά που βάλαμε τη βελόνα, η οποία είναι πιο μακριά από τον τροκάρ. Για ένα διαγραμμιστό δεν μπορούσε να μπει για να πάρουμε μια τελική εικόνα λήψης. Όμως με το αποτέλεσμα που είδαμε μετά με τη γραμμή, δηλαδή ότι μη το πω καλό μέχρι τη φωλιά και με το μη το καλό αποτέλεσμα, ήμασταν πλέον βέβαιοι ότι ήταν πολύ σωστό. Ευχαριστήσω και πάλι όλους. Και καλό καλοκαίρι. Και το τελευταίο μάθημα να ευχαριστήσουμε και όσους ήταν παρόντες με συστηματικό τρόπο στις εκδηλώσεις αυτές. Κυρίως οι ομιλητές που ήταν πολύ καλοί και οι ξένοι ομιλητές, αλλά οι Σάξοι και οι Έλληνες ομιλητές, τους συναδέλφους ειδικευόμενους που κάναν αυτό το πράγμα με καλό τρόπο και σιγά σιγά εισάγονται στην τοπική μια παρουσίαση, που είναι και η βάση μια παρουσίαση, είναι η βάση που πώς μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε. Δεν είναι απλώς παρουσίαση, δεν είναι ηθοποιία δηλαδή. Είναι τρόπο σκέψη. Το να παρουσιάζει κανείς, να ξεχωρίζει τα σημαντικά τα θύματα, να δίνει έμφαση, να δίνει καθαρά μηνύματα. Όλα αυτά είναι τρόπο σκέψη. Δεν είναι. Και φυσικά θα ελπίζουμε και το πρόγραμμα να έχουμε ένα παρελθόν το πρόγραμμα, να έχουμε δέκα ευχαριστώ για την ευθύνη του συνομισμού. Και ελπίζω το πρόγραμμα μας και σε μια αίθουσα που να είναι γεμάτη, με όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να βρίσκονται εδώ και όχι εδώ.
Όμως, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.